τα θέματα του καπνού και της ΕΚΑΠ που πρόσφατα έχει αποκτήσει η Japan Tobacco International συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στην Αθήνα ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης με τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και της ΕΚΑΠ. Πρωτίστως να οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η λειτουργία της ΕΚΑΠ είναι κομική σημασία ζήτημα και για την κυβέρνηση και για την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Αυτό το οποίο έγινε στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας ήταν να αναφερθούν, να έχουμε μια διεξοδική συζήτηση τόσο για τις προοπτικές που έχει το εργοστάσιο όσο και για τη θέληση και τις βλέψεις της εταιρείας για να επενδύσει στην περιοχή και να συνεχίσει τη λειτουργία του εργοστασίου. Είναι κατανοητό ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο αποτελούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια έχουν σηκώσει ένα βαρύ φορτίο και επί της ουσίας στους εργαζόμενους οφείλεται ότι σε κάπου παρέμειναν ανοιχτοί και δεν ακολούθησε τον δρόμο των υπόλοιπων συνεταιριστικών εργοστασίων. Η σύσκεψη ήταν πολύωρη, παρουσιάστηκαν από πλευράς των ενδιαφερόμενων το ποιο είναι το πλάνο τους και ποιο είναι το σχέδιό τους και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το επόμενο διάστημα προκειμένου να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε τάχιστα στην εκπλήρωση της στοχοθεσίας που έχει τεθεί και από πλευράς της εταιρείας, αλλά πρωτίστως να διασφαλίσουμε το μέλλον και την βέλτιση της συνεργασίας από πλευράς εργαζομένων, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του κόσμου ο οποίος έχει δώσει τον αγώνα του το τελευταίο διάστημα για να ανακατευθεί το εργοστάσιο ανοιχτό, προκειμένου να συμβάλλει και από πλευράς της και αυτή η επένδυση στην καταπολέμηση συνολικά της ανεργίας και στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικής του τόπου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η περιοχή της Ξάνθης και η σχέση της με τον καπνό είναι ιδιαίτερη και είναι ένας τομέας που οφείλουμε να επενδύσουμε και να στηρίξουμε και τον αγρότη, ξεπερνώντας παθογένειες και κακές νοοτροπίες του παρελθόντος. Σε ό,τι αφορά στα σχέδια της εταιρείας για νέες επενδύσεις, ο κύριος Γιαννακίδης παρέμεψε στα στελέχη του ομίλου, σημειώνοντας ωστόσο πως το σχεδισμό της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Για το τι έλεγε ενέστη και ποιο είναι το πλάνο της εταιρείας, θα σας παραπέμψω στους αρμόδιους της εταιρείας. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους και για λογαριασμό των επενδυτών, αλλά αυτό που έχει τεθεί από πλευράς μας είναι προφανώς ότι και ο καπνός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή, στον οποίο οφείλουμε να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τους καπναπαραγωγούς της περιοχής. Και όχι μόνο τα καπνά, άλλωστε και συνολικά ο πρωτογενής τομέας είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. Είναι γνωστό άλλωστε και το ενδιαφέρον που υπάρχει για την περιοχή σε σχέση και με άλλες καλλιέργειες όπως η βιομηχανική κάναβη. Θεωρώ ότι με συντεταγμένο σχέδιο, με καλές συνεργασίες και καταπολεμώντας κακές πρακτικές του παρελθόντος και στρεβλώσεις της αγοράς, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά για τον τόπο. Μια σημαντική σίγουρα συνάντηση του Ξανθιώτη Υπουργού, καθώς η ΣΕΚΑΠ αποτελεί μια από τις μετρημένες στα δάκτυλα εναπομείνασης μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή.